Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube που έχω καλεσμένη εδώ την Βάνια Αποστολίδου. Κατερίνα, μου χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι είμαι καλεσμένη στο κανάλι σου για να μιλήσουμε όσον αφορά σχετικά με το χώρο, να πούμε όλα αυτά που μας απασχολούν. Ίσως και το κοινό κάποια πράγματα που θέλει να μάθει. Πολύ σωστά. Έτσι. Ναι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι δέχτηκες την πρόσκλησή μου να είσαι στο κανάλι. Πριν ξεκινήσουμε, να πω εδώ ότι μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα share στο βίντεο αν σας αρέσει, να κάνετε subscribe στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Follow στο Instagram και στο δικό μου, εννοείται και στη Βάνια στο προφίλ. Θα τα γράψουμε εδώ κάπου δεξιά-αριστερά. Και εννοείται follow και στο TikTok και στο δικό μου και στη Βάνια επίσης, που από εκεί ξεκίνησες νομίζω κιόλας, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, θα σου πω, εγώ γενικά χορεύω από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Απλά τα social media μου έδωσαν την ευκαιρία να κάνω τον χορό πρώτο επάγγελμα, γιατί πάντα ήτανε κάτι άλλο και ο χορός. Οπότε έχει 2,5 χρόνια που κάνω τα social media, που ασχολούμαι εξ ολοκλήρου με την μεγάλη μου αγάπη, το χόμπι μου που το έκανα επάγγελμα, των χορών. Τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί έτσι βλέπουμε και πώς χρησιμοποιώντας πλέον πιο σύγχρονες μορφές διαφήμισης μπορούμε να διαπορευτούμε από το χορό σαν επάγγελμα. Μπορούμε να μας δώσουν δηλαδή αυτό το boost, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τέλος πάντων και να δείξουμε το ταλέντο μας και να ακολουθήσουμε αυτό που αγαπάμε. Σίγουρα. Κοίταξε, τα social media είναι κάτι το μαγικό. Δηλαδή, όντως με τα social media μπορείς να δείξεις τη δουλειά σου. Απλά, σίγουρα θέλει και πολύ προσωπική προσπάθεια σε όλο αυτό το κομμάτι, στον χώρο. Δεν είναι μόνο τα social media. Απλά βοηθάνε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει μπορεί να το κάνει, αρκεί να θέλει. Τέλεια. Οπότε, αν είναι, θα ξεκινήσουμε από αυτήν έτσι λίγο την ερώτηση. Να πούμε ότι θα κάνουμε κάποιο είδους έτσι συνέντευξη, συζήτηση. Και έχω κάποιες έτσι ερωτήσεις. Θεωρώ ότι είναι έτσι πολύ βασικές, που και το κοινό θα ήθελε να μάθει ίσως κάποια πράγματα. Οπότε, να σε ρωτήσω λοιπόν πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όχι μόνο το TikTok, το Instagram, το YouTube, γενικώς έτσι όλα τα social media, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε το χορό. Δηλαδή, με τι τρόπο θα πρότεινες εσύ ότι μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε? Κοίταξε να δεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα. Θα σου μιλήσω συγκεκριμένα τι έκανα εγώ. Λίγο πριν τον COVID, όταν πρώτο άνοιξα την πλατφόρμα του TikTok, συγκεκριμένα ανέβασα ένα βιντεάκι από ένα σεμινάριο που είχα κάνει με το ζεμπέκικο χορό, την τρέλα μου. Και όλο αυτό είδα ότι πάει. Και έτσι ξεκίνησα να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο, άρχισα να δραστηριοποιούμε σε περισσότερο από μία πλατφόρμες όπως το Instagram, το YouTube, το Facebook, δραστηριοποιούμε παντού. Που φυσικά όλο αυτό όμως, Κατερίνα μου, θέλει δουλειά. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Θέλει δουλειά. Και θεωρώ πως είτε είσαι δάσκαλος χορού, είτε έχεις επιχείρηση, έχεις σχολή χορού, είτε κάνεις κάποια άλλη δουλειά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το βλέπει το κοινό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί επιλέγει αν θέλει να κάνει χορό, αν θέλει να αγοράσει ένα προϊόν, αν έχεις μία άλλη επιχείρηση. Ναι. Θεωρώ ότι τα σχολεία πραγματικά είναι κάτι το μαγικό, απλά να ξέρεις τη χρήση, τη σωστή χρήση. Τη σωστή χρήση τους. Ισχύει. Να βρεις δηλαδή πώς θα προβάλλεις σωστά τον εαυτό σου μέσα από αυτό και τη δουλειά σου και το προϊόν σου, ανάλογα τι πουλάς, τι πλασάρεις, να το πω έτσι καλύτερα. Σίγουρα. Και το μεγαλύτερο feedback φυσικά το παίρνεις από τον κόσμο. Εντάξει, ωστόσο να πούμε εδώ ότι το TikTok είναι μια πλατφόρμα που εγώ έχω παρατηρήσει σε σύγκριση π.χ. με το Instagram ή το YouTube, παίρνεις πολύ πιο εύκολα αρνητικά σχόλια, χωρίς λόγο δηλαδή.
Παίρνει φουλ. Μα δεν αρέσουμε σε όλους, αγάπη μου. Δεν αρέσουμε Εννοείται, σε όλους. εννοείται. Απλά θέλω να πω Και εσύ. συγκριτικά το Insta με το YouTube και το TikTok. Στο TikTok ο άλλος θα έρθει πολύ πιο εύκολα να σου σχολιάσει κάτι αρνητικό, όχι επειδή μπορεί να έχεις κάνει κάπου λάθος ή επειδή θέλει να σου κάνει υποδομητική κριτική, επειδή απλώς θέλει να είναι κακός μαζί σου. Σίγουρα. Αυτά υπάρχουν πάντα. Και, Ναι. και σε όλες τις πλατφόρμες. Στο TikTok όντως παίρνεις περισσότερα αρνητικά σχόλια, γιατί έχεις ένα ανοιχτό προφίλ. Και από τη στιγμή που ανεβάζεις περιεχόμενο και εκτίθεσαι, πρέπει να είσαι έτοιμος να δέχεσαι και την θετική και την αρνητική κριτική. Δεν αρέσουμε σε όλους. Εμείς προσπαθούμε και σε αυτούς που δεν αρέσουμε. Έτσι, άμα μπορούμε κάτι να κάνουμε, να τους αλλάξουμε τη γνώμη με χαρά. Ιδάλλως δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Άμα δεν μας αρέσουν, μπορούν να κάνουν ένα scroll να μην μας βλέπουν. Πολύ σωστά. Άρα, εσύ έτσι αντιμετωπίζεις τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να λαμβάνεις. Ναι. Δεν, έτσι. Εντάξει, εμένα τα αρνητικά μου σχόλια είναι συνήθως... Δηλαδή, οι περισσότεροι γράφουν κάποια συγκεκριμένα αρνητικά σχόλια. Τα διαβάζω, δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους δίνω τη σημασία που τους αρμόζει και σε όλα τα σχόλια, γιατί μπορεί να έχω κάνει κάποιο λάθος για να το διορθώσω. Δεν είμαι τέλεια. Απλά, εμένα με ενδιαφέρει αυτό το κοινό που με ακολουθεί να λαμβάνει την τρέλα που έχω και να με ακολουθήσει σε αυτό το χόμπι που έχω, στην αγάπη μου για το χορό και συγκεκριμένα για το ζεμπέκι το χορό. Εντάξει, στην πάρα πολύ αρχή κάποια σχόλια έτσι λίγο με επηρέαζαν, αλλά όταν λαμβάνω 1 εκατομμύριο σχόλια αρνητικά και 2 εκατομμύρια π.χ. έτσι Ναι. θετικά σχόλια, εγώ εστιάζω στα θετικά σχόλια όπου και μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω αυτό που κάνω. Πολύ ωραίο αυτό. Άρα λοιπόν, εσύ διδάσκεις μόνο ζεμπέκικο ή κάνεις και παραδοσιακούς γενικότερα? Όχι. Διδάσκω ελληνικούς λαϊκούς χορούς ακριβώς και στα social media αυτό βγάζω προς τα έξω, αλλά φυσικά διδάσκω και λατινοαμερικάνικους χορούς και ευρωπαϊκούς χορούς, όπου και με αυτά ξεκίνησα ούτως ή άλλως από μικρή ηλικία. Απλά στα social media η προβολή που κάνω είναι κυρίως στον ζεμπέκικο χορό. Γιατί αυτό γουστάω περισσότερο, να στο πω έτσι. Δηλαδή, και εσύ που είσαι χορεύτρια, έτσι, κάνεις μπαλέτο, κάνεις οριεντάλ, κάνεις. Απλά σίγουρα έχεις μία κλίση ή αγαπάς περισσότερο ένα συγκεκριμένο χορό. Έτσι και εγώ αγαπάω τον ζεμπέκικο χορό. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ήξερα, είναι η αλήθεια, ότι επειδή και εγώ έχω δει ότι περισσότερο ανεβάζεις για το ζεμπέκικο και τέτοια, δεν ήξερα ότι κάνεις και λατινοαμερικάνικους και ευρωπαϊκούς. Ναι. Μα λογικό να μην ξέρεις, κανένας δεν το ξέρει, εκτός από τους πολύ ειδικούς. Διότι δεν το προβάλλω καθόλου αυτά τα είδη χορού. Ναι. Με έπιασες έτσι, έξω πρώτου. Έτσι, σε έπιασα απροετοίμαστη. Ναι. Είμαι απρόβλεπτη, ξέρεις. Δεν είμαι απρόβλεπτη. Πολύ ωραία. Οπότε τώρα θέλω να σε ρωτήσω 3 tips, έτσι πολύ γρήγορα, για να μπορούμε να χορέψουμε ένα καλό ζεμπέκικο χορό. Λοιπόν, δηλαδή, ακόμη και αυτός τρία που είναι tips. Πολύ αρχάριος και δεν ξέρει, τι θα του έλεγες για να μπορέσει να χορέψει έτσι λίγο καλύτερα? Σίγουρα χρειάζονται κάποια μαθήματα. Αυτό είναι το... Γιατί, κοίταξε να δεις, όταν δεν ξέρουμε κάτι, πρέπει να το μάθουμε. Αυτό δεν είναι κακό το να μην ξέρεις. Το να μην θέλεις να μάθεις είναι κακό. Άρα σίγουρα χρειάζεται να κάνει κάποιος κάποια μαθήματα. Σίγουρα χρειάζεται να προσπαθήσει και μόνος του. Ό,τι όσο και να σου κάνω εγώ μάθημα, το ξέρεις πολύ καλά, εάν εσύ δεν κάτσεις μόνη σου στη σχολή χορού να κάνεις και 2 ώρες πράκτης, δεν θα γίνεις καλύτερη. Το ξέρεις αυτό. Και από εκεί και πέρα, που αυτό βασικά είναι πρώτα απ' όλα, το τρίτον, πρέπει να το θέλεις. Άμα θέλεις, όλα μπορείς να τα κάνεις. Απλά, ο καθένας έχει το χρόνο του. Μπορεί εγώ να χρειάζεται να μάθω σε 1 μήνα, π.χ. εσύ μπορεί να χρειάζεσαι 2 μήνες. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο δουλεύεις, με την αντίληψη του κάθε μαθητή,
Εντάξει. Υπάρχουν και κάποια άλλα και κάποιοι παράγοντες εξωτερικοί, όπως και το ταλέντο. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Μία ακόμη έτσι ερώτηση που ακούγεται πάρα πολύ συγκεκριμένη φράση, ότι το ζεμπέκικο είναι ένας εύκολος χορός, ρε παιδί μου, και ότι ο καθένας μπορεί να χορέψει. Ξέρεις αυτό που λένε, ότι δεν έχει βήματα στην ουσία, οπότε βγαίνει από μέσα σου και το κάνεις όπως εκφράζεσαι. Θέλω να σε ρωτήσω αν όντως είναι τόσο εύκολο, δηλαδή αν είναι τόσο εύκολο όσο πιστεύει ο κόσμος, ή αν είναι όντως τόσο δύσκολο, για παράδειγμα, να μάθει κάποιο ζεμπέκικο, αν έχει κάποια στάνταρ βήματα, αν έχει... Έτσι λίγο εσύ που το δουλεύεις, είσαι πολύ ειδική πάνω σε αυτό, να μας πεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο ζεμπέκικος δεν είναι ο ρυθμός του βασικά, δεν είναι τόσο εύκολος όσο νομίζουν οι περισσότεροι. Τώρα, ο ζεμπέκικος χορός δεν έχει συγκεκριμένα, δεν έχει στάνταρ βήματα. Δεν έχει συγκεκριμένα βήματα. Βήματα έχει, γιατί και εσύ που θα κάνεις μια στροφή, ένα σταυρωτό, θα σταυρώσεις τα πόδια σου, βήματα κάνεις. Απλά δεν έχει συγκεκριμένα βήματα. Τώρα, αυτό που λένε ότι θέλει ψυχή, θέλει μόνο ψυχή και τα σχετικά, ό,τι και να κάνεις, χρειάζεται να το κάνεις με αγάπη και λαχτάρα. Να βγαίνει η ψυχή σου. Αλλιώς δεν θα το κάνεις καλά. Και εσύ, άμα είσαι σε μια εργασία που δεν σου αρέσει, θα την κάνεις διεκπαιρεωτικά, αλλά δεν θα την κάνεις με την ψυχή σου επειδή δεν σου αρέσει. Εντάξει. Αυτό που συνήθως, αυτό που λένε ότι θέλει ψυχή, το συνδέουν γιατί τα λόγια των τραγουδιών χτυπάνε πολύ καρδιά, πολύ φλέβα. Οπότε έχει βγει αυτό και λένε θέλει ψυχή. Όχι, δεν θέλει μόνο ψυχή. Θέλει και ψυχή. Θέλει να κάνεις και κάποια σωστά πράγματα. Να μάθεις ρυθμό, να μάθεις κάποιες φιγούρες, έτσι, να πατάς μέσα στο τραγούδι. Άμα χορεύεις εκτός ρυθμού που είναι το πιο βασικό, για παράδειγμα, δεν χορεύεις μέσα στο ρυθμό. Η αλήθεια είναι πως γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας, γιατί εντάξει, σε γάμου, σε πανηγύρια, σε διάφορα, στα μπουζούκια, έχουμε δει όλοι μας ανθρώπους που χορεύουν και χορεύουν ζεμπέκικο και λες, δεν είναι πολύ καλό, αλλά όλοι έχουν στο μυαλό τους αυτό, ότι θέλει ψυχή και κάνε ό,τι είναι να κάνεις. Αλλά όντως, εγώ για παράδειγμα που γενικώς με το ρυθμό είμαι ok, δεν είμαι άριθμη, εντάξει, χορεύω τόσα χρόνια, οπότε μου βγαίνει. Και το βλέπω, μου χτυπάει λίγο στο μάτι, γι' αυτό σε ρωτάω. Επειδή πιστεύει ο κόσμος ότι είναι εύκολο, αλλά στην ουσία θέλει κάποια πράγματα. Σίγουρα θέλει κάποια πράγματα, εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο, γιατί το έχω πει και σε βίντεό μου, εάν κάποιος θέλει να χορέψει και δεν ξέρει, θέλω να τον δω να χορεύει. Αφού το ζητάει το μέσα του, το λαχταράει. Γιατί να μην το κάνει. Δεν πειράζει άμα δεν το χορεύει τόσο καλά. Μπορεί να πάει να το μάθει. Δεν θα του στερήσω, δεν θα του πω όχι, δεν ξέρεις να χορεύεις. Πρέπει να είσαι κάτω στην πίστα. Κάτω στην πίστα. Όχι. Άμα κάποιος θέλει να χορέψει, επειδή ο χορός είναι και τρόπος έκφρασης, να το κάνει. Άμα θέλει να το κάνει λίγο πιο καλά, μπορεί να πάει να κάνει και κανένα μάθημα. Αυτό. Τέλεια. Αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω επίσης, να μου πεις έτσι τα πιο συχνά στερεότυπα που μπορεί να ακούσεις, που μπορείς να ακούσει για το ζεμπέκι. Εντάξει, αυτό που είναι το πιο συχνό είναι ότι ο ζεμπέκικος χορός είναι αντρικός χορός και δεν το χορεύουν οι γυναίκες. Αυτό είναι το πιο συχνό στερεότυπο. Από εκεί και πέρα, το άλλο που έτσι ακούω κατά καιρούς είναι ότι χορεύει σαν άντρας. Okay. Τι άλλο. Αυτά κυρίως. Αυτά τα δύο είναι τα πιο... Α, και ότι δεν έχει βήματα, συγγνώμη, και αυτό. Ότι ο ζεμπέκικος χορός δεν έχει βήματα, θέλει ψυχή και τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα top. Τα τρία top. Μάλιστα. Και τι απαντάμε σε αυτό. Ένα το απαντήσαμε νομίζω τους ή άλλους το τελευταίο. Είναι και αυτό που σε ερώτησα για την αντίληψη του κόσμου τους ή άλλους η προηγούμενη ερώτηση. Τώρα σχετικά με το πρώτο που μου είπες. Με τα πρώτα παλαιότερα ο ζεμπέκικος χορός
χορευόταν κυρίως από άντρες, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Με τα χρόνια όμως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πάντα, έτσι εξελίσσεται και ο χορός, διότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός και αυτός. Από εκεί και πέρα, σαν Βάνια, επειδή εμένα αυτός ο χορός μου γεμίζει την καρδιά και την ψυχή, δεν επιτρέπω σε κανέναν, μάλλον δεν αφήνω σε κανέναν να μου στερήσει αυτό το συνέστημα της ελευθερίας που νιώθω όταν χορεύω το ζεμπέκικο χορό, γιατί και στην τελική, βραδερφέ, δεν πειράζω κανέναν. Αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το ότι χορεύει σαν άντρας και τα σχετικά, έχει να κάνει με το στυλ του κάθε ανθρώπου. Εννοείται. Εμένα μου αρέσει και με γεμίζει να χορεύω. Θέλεις να το πεις αντρικά, δεν ξέρω, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Οπότε το συνεχίζω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δυναμική, με τη δυναμικότητα, όχι τόσο με το άντρας-γυναίκα. Δηλαδή έχει μπορεί να χορεύεις κάνει πιο δυναμικά και γι' αυτό κάποιος να γυρίσει να πει πιο ανδρικά. Μπορεί να το έχουν συνδέσει έτσι στο μυαλό τους. Ισχύει και αυτό. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του καθένα. Γιατί για μένα χορεύουμε πάντα τον χαρακτήρα μας. Ναι. Από εκεί και πέρα, ας πούμε και κάτι άλλο, εμείς οι γυναίκες που χορεύουμε ζεμπέκικο είναι λίγο, έχει κάποιες, δεν είναι δύσκολο, έχει κάποιες δυσκολίες, δηλαδή αλλιώς θα χορέψουμε με χαμηλά παπούτσια, αλλιώς θα χορέψουμε με τα κούνια, αλλιώς θα χορέψουμε ζεμπέκικο με παντελόνι, αλλιώς θα χορέψουμε ζεμπέκικο με ένα φόρεμα, που θα φοβόμαστε μη φανεί το ισορουχό μας. Ναι. Είδα ένα βίντεο τέτοιο που είχες ανεβάσει. Μα αυτό που ανέβασα, αυτό το βίντεο που είχα ανεβάσει, είναι οι δυσκολίες που αντιμετώπιζα σαν Βάνια στην αρχή και προσπαθούσα να βρω τον τρόπο. Όλα τα πράγματα που κάνω με χαμηλά παπούτσια και με παντελόνι δεν μπορώ να τα κάνω με τακούνια και με φόρεμα. Ή δεν μπορώ να τα κάνω όταν είμαι σε ένα κλαμπ και έχω ένα επί ένα χώρο και δίπλα μου είναι ένα συνοθήλευμα ανθρώπων. Στη σχολή χορού υπάρχει η άπλα, ενώ έξω δεν υπάρχει. Πρέπει να έχουμε και τον έλεγχο του χώρου. Εννοείται. Εγώ αυτό, ας πούμε, το σκέφτομαι πολλές φορές που πηγαίνω έξω και θέλω να χορέψω και τα σχετικά. Και κάποια στιγμή μετά από ώρα συνειδητοποιώ ότι κάνω, ας πούμε, όρθια που είμαι, τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα. Και λέω, γιατί συμβαίνει αυτό, ξέρω τόσα πράγματα να κάνω. Και μετά αυτό συνειδητοποιώ ότι πρώτον έχω γύρω μου τόσο κόσμο, οπότε δεν μπορώ να απλωθώ. Κάτω στο πάτωμα δεν μπορώ, π.χ. στο σύγχρονο που κάνουμε, να κυλιστώ, γιατί είναι μέσα στη βρώμα. Οπότε μένει όρθιο και κάνει τα ίδια και τα ίδια. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρέπει να έχεις τον έλεγχο του χώρου, τον έλεγχο των ανθρώπων που έχεις γύρω σου. Οπότε οι γυναίκες όταν χορεύουν το ζεμπέκικο, το ζεμπέκικο χορό, αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία. Ενώ ο άντρας φοράει τα χαμηλά του, φοράει το παντελόνι του, είναι λίγο πιο εύκολο. Είναι λίγο. Από ενδυματολογικής άποψης είναι. Από ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να σε βρούμε, γιατί μου είπες μετακόμισες πρόσφατα, οπότε να πούμε και πού μπορούμε να σε βρούμε για μαθήματα. Λοιπόν, από εδώ και μπρος θα με βρίσκετε στην Αθήνα, γιατί έχω μετακομίσει στην Αθήνα. Είμαι από Θεσσαλονίκη, εντάξει, αυτοί που έτσι με ακολουθούν το ξέρουν. Θα με βρίσκετε στην Αθήνα, στην περιοχή στο Ήλιον. Και φυσικά, όποιος ενδιαφέρεται για μαθήματα, είτε διαζώσεις, είτε online, για groups, για μαθήματα γάμου, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, εντάξει, για να κανονίσουμε τα μαθήματά του και να τα πούμε και καλύτερα. Τέλεια. Εύχομαι να καταφέρουμε να βρεθούμε και από κοντά, να κάνουμε ένα βίντεο και από κοντά. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα που έφυγα εγώ, δηλαδή, δες τώρα πόσο καιρό το λέγαμε και τώρα που έφυγα, τώρα δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ξέρεις τι παθαίνω. Είμαι λίγο ντροπαλή όταν είναι για να στείλω για μηνύματα, για βίντεο και τέτοια, γιατί σκέφτομαι απευθείας ότι όλος δεν θα θέλει, ας πούμε, από μόνη μου. Και λέω τώρα θα στείλω, μετά θα στείλω, ξέρεις πόσο καιρό το σκέφτομαι, πρέπει να έχει κανένα μήνα. Και λέω, κοίτα να δεις, τώρα που το πήρε απόφαση, έφυγε. Έφυγε. Ναι, τώρα που το πρέπει. Μην αγχώνεσαι. Εγώ ξανάρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Έχω εκεί μια οικογένεια. Πρέπει να πηγαίνω να τη βλέπω.
Ωραία. Οπότε όταν ανέβεις με το καλό, ελπίζω να βολέψει, να έχεις ελεύθερο χρόνο κάποια στιγμή, να βολέψει και να τα πούμε και από κοντά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα το κάνουμε να βολέψει, Κατερίνα μου. Θα το κάνουμε να βολέψει. Στο χέρι μας είναι. Σωστό και αυτό. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου στο κανάλι στο YouTube, όπου παιδιά, σας παρακαλώ, ακολουθήστε εδώ το κορίτσι μου, κάντε ένα Έτσι, subscribe. Subscribe. Σε όλες τις πλατφόρμες. Έτσι, ναι. Εγώ σε ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Είσαι γλυκίδα το παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Και πρόσεξε, άκου να δεις. Και θέλω να μου μάθεις και μπαλέτο. Α, πάρε και αυτό θα το το challenge. Κάνουμε challenge. Θα κάνουμε ένα challenge, θα μου μάθεις εσύ ζεμπέκικο και όσο μπορώ εγώ, γιατί εγώ δεν είμαι δασκάλα, αλλά όσο μπορώ εγώ, θα σου δείξω μπαλέτο. Θα μου δείξεις μπαλέτο. Τέλεια. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε, αν είναι και το βίντεο. Ευχαριστώ και τη Βάνια και όσους παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι εδώ πέρα. Κάντε, όπως είπαμε και στην αρχή, like, share, subscribe, καμπανάκι, follow στο Instagram και στο TikTok και τα δικά μου και της Βάνιας, όλα τα social θα τα βάλουμε κάπου δεξιά-αριστερά. Θα τα έχω και στο description με links και όλα αυτά για να μπορούν να πάνε τα παιδιά να μας επισκεφθούν και εκεί. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!